Ήταν και η σχέση σου με την Ελένη Μενεγάκη. Πήγε στην εκπομπή της καλεσμένος, νομίζω δεύτερη φορά. Δεύτερη φορά, ναι. Εντάξει, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στη σχέση μας. Τα έχουμε πει αυτά. Όλα καλά. Ήταν μια παρεξηγησούλα από αυτές που συμβαίνουν, αλλά χωρίς τσακωμούς, χωρίς ύβρις μεταξύ μας. Δεν είχε γίνει τίποτα. Τα ξέρετε αυτά εσείς της τηλεόρασης. Λύθηκε η παρεξήγηση χωρίς να έχουμε κάνει καμία κουβέντα. Με κάλεσε η παραγωγή, με ρώτησε: θέλω να έρθει και λέω γιατί όχι. Την Ελένη την αγαπάω, δεν έπαψα ποτέ να την αγαπάω, δεν έπαψα ποτέ να το δηλώνω. Είναι μια παρουσιάστρια που εκτιμώ πάρα πολύ. Και στο διάστημα που δεν πήγα στην εκπομπή, της έλεγα τα καλύτερα για αυτή, γιατί τα πιστεύω. Όπως και εκείνη έλεγε τα καλύτερα για μένα, γιατί σου λέω ουσιαστικά δεν είχε γίνει τίποτα μεταξύ μας. Ούτε το συζητήσαμε, ούτε γιατί τόσο καιρό είχε συμβεί. Τίποτα. Πήγα στην εκπομπή, η πρώτη συνάντηση έγινε στον αέρα, όπως τα είδατε όλοι. Υπήρχε μια ψιλοαμηχανία. Είμαστε και δύο πολύ ευθετικοί και πολύ ειλικρινείς. Την ξεπεράσαμε αμέσως. Η εκπομπή κύλησε πάρα πολύ ωραία. Και όλα τελείωσαν εκεί. Και αυτό είναι το ευχάριστο. Δεν υπήρχε λόγο να πούμε κάτι άλλο. Και για την ιστορία να πούμε ότι το πρωινό καφέ τον στήριξες πάρα πολύ εκείνα τα χρόνια με την Ελένη. Πιστεύω ότι η Ελένη ήταν η μόνη παρουσιάστρια που έβγαλε και αυτό που έχω εγώ μέσα μου. Δεν με εξέρεται ποτέ. Με κοίταγε στα μάτια και ήξερε πότε έχω να πω ατάκα. Στήριξα το πρωινό καφέ, αλλά με στήριξε και ο πρωινός καφέ. Πρέπει να σου πω ότι πήγα στην Αυστραλία πριν κάποια χρόνια για μια περιοδία και πιο πολύ με ξένα από το πρωινό καφέ παρά από τις εκπομπές μου. Ήσουν και με την Ελεονόρα στο πρωινό καφέ. Ναι, αργότερα. Αλλά δεν ήταν τόσο ουσιαστική η συμμετοχή μου, ούτε τόσο ενεργός ο ρόλος μου. Ναι. Ωραία συνύπαρξη και αυτή. Καμία σχέση με την Ελένη. Άλλο πράγμα, τον άλλο πράγμα το άλλο. Θα επέστρεφε σε πρωινό πάλι. Βεβαίως, άμα μου δινόταν ευκαιρία, αλλά με κάποιους όρους πια, το να είμαι σε ένα καναπέ και να κάθομαι μόνο για να είμαι εκεί. Μα δεν είσαι εσύ αυτό. Μ' αρέσει τηλεόραση, μ' αρέσει το πρωινό, μ' αρέσει το κοινό του πρωινού. Πιστεύω ότι θα μπορούσα να το κάνω. Γενικά, νομίζω ότι μπορώ να συνυπάρξω με οποιονδήποτε άνθρωπο στη τηλεόραση. Από εκεί πέρα, ο στόχος μου όμως είναι να κάνω τον κόσμο να γελάει. Και απλά θα ήθελα να μου δίνετε περισσότερο χώρο για να πω αστεία. Ταλαντούχο άνθρωπο και διαβεβαιώνεται το. Να σα ρωτήσω το κάτι. Την ήταν καλά. Λίγο σαν να τα λέγε πείμα. Όχι, παιδί μου, εντάξει, επειδή προφανώ χάρηκε από αυτό το σχέδιο. Είναι μόνο και γι' αυτό, ξέρει.